Με τα σίκα και με τη σταφίδα είδαμε τα ζητήματα που ανακύπτουν, τα προβλήματα θα λέει κανείς που ανακύπτουν λόγω του παρατεταμένου καύσωνα των προηγουμένων ημερών και της κατάστασης που δημιουργείται πια στην ίδια την παραγωγή. Υπάρχει ο καιρός στην εξίσωση πάντα. Να δούμε λίγο τις εκτιμήσεις για τον καιρό των επόμενων ημερών και έχουμε μαζί μας στην άκρη της σύνδεσής μας τον κύριο Γιώργο Παπαβασιλείου, τον διδάκτορ μετεωρολογίας και ερευνητή του Εθνικού Αστεροσκοπείου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Κύριε Παπαβασιλείου, πέσατε μέσα στις προηγούμενες εκτιμήσεις για αυτό τον μέγα καύσωνα που ζήσαμε στη χώρα μας και ο οποίος μας άφησε αρκετά σημάδια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι αναμένεται το επόμενο διάστημα, πάμε σε νέο κύμα ή όχι? Θα λέγαμε ότι ακόμα τα σημάδια είναι υπάρκτα, μιας και οι επιπτώσεις στο οικοσύστημα είναι ακόμα εμφανείς και σε ρεπορτάζ που είχατε προηγουμένως σχετικά με τις επιπτώσεις καλλιέργειας. Φυσικά να τονίσουμε ότι όσον αφορά ακόμα και την εφλεκτότητα του περιβάλλοντος ακόμα είναι αρκετά υψηλή, οπότε θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή τις επόμενες ημέρες. Να τονίσουμε ότι τουλάχιστον δεν θα βρισκόμαστε στα ακραία επίπεδα των προηγούμενων ημερών. Αναμένουμε μια σταδιακή άνδοση θερμοκρασίας σε επόμενες 2-3 ημέρες, αλλά όχι σε καμία περίπτωση κάτι αντίστοιχο με αυτό που βιώσαμε. Θα πλησιάσουμε σε κάποιες περιοχές, κυρίως της ανατολικής και βόρειας χώρας, στους 38-39, ίσως τοπικά στη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερά και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στις υπόλοιπες περιοχές, ουσιαστικά η θερμοκρασία θα είναι ελαφρώς και λίγο παραπάνω από τα κανονικά εποχή επίπεδα. Οπότε θα λέγαμε ανεκτή η ζέστη τις επόμενες ημέρες. Από την Κυριακή αναμένουμε σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας στα πιο φυσιολογικά την εποχή επίπεδα και τις επόμενες ημέρες τουλάχιστον με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία που έχουμε έως τις 10-12 περίπου Αυγούστου δεν αναμένουμε κάτι αξιόλογο. Η θερμοκρασία φαίνεται να διατηρείται κοντά στα φυσιολογικά την εποχή επίπεδα. Και φυσικά να τονίσουμε ότι θα χρειαστεί προσοχή κυρίως στην ανατολική και νότια χώρα, όπου εκεί πέρα θα έχουμε ενίσχυση των ανέμων την επόμενη εβδομάδα από ό,τι φαίνεται. Οπότε θα χρειαστεί ιδιαίτερη προσοχή για τις, όσον αφορά για τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες που αναμένουμε, που θα είναι δυσκολότερες από αυτές που έχουμε τις τελευταίες ημέρες. Οπότε αυτό θέλει ήθελα πάρα να πω, γιατί έχουμε ήδη δημιουργήσει ένα ξηρό κλίμα στην ατμόσφαιρα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχει ήδη δημιουργηθεί αυτή η κατάσταση και στην ίδια στο ίδιο το περιβάλλον. Οπότε, όσο πηγαίνουμε και προς τον Αύγουστο, ενδεχόμενα το καμπανάκι να είναι και πιο κόκκινο, θα λέει κανείς. Ναι, κοιτάξτε, γενικότερα η προηγούμενη περίοδος, αυτό που έκανε ουσιαστικά οι ακραία θερμές και εξαιρετικές συνθήκες, κατέστησαν κυρίως την εκρήδαση και η καύσιμη ύλη εξαιρετικά έφλεκτη και γι' αυτό είδαμε και αυτές οι δασικές πυρκαγιές να παίρνουν πάρα πολύ γρήγορα διαστάσεις. Θα χρειαστεί προσοχή το επόμενο διάστημα, παρόλο που οι θερμοκρασίες δεν θα είναι ακραίες. Να τονίσουμε ότι η έφλεκτη ύλη, κυρίως η νεκρή, δεν αναμένεται να ανακάμψει σημαντικά, μιας και δεν αναμένουμε βροχοπτώσεις. Βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, είμαστε τον Αύγουστο. Θα έχουμε κάποιες βροχές, κυρίως στη βορειοδυτική χώρα, τις επόμενες ημέρες, κυρίως το Σάββατο. Αλλά φυσικά, να τονίσουμε, είναι πάρα πολύ τοπικές κλίμακες και δεν είναι σημαντικές. Οπότε θα χρειαστεί προσοχή όλο το επόμενο χρονικό διάστημα, μιας και βροχές δεν θα έχουμε. Οπότε η υγρασία, κυρίως της νεκρής δασικής καύσιμης ύλης, δεν θα ανακάμψει σημαντικά. Και από εκεί και πέρα, απλά με τις φυσιολογικές συνθήκες που θα έχουμε ενδεχομένως, με την παραμικρή ενίσχυση του ανέμου, οι συνθήκες θα γίνονται δυσμενείς. Οπότε θα χρειαστεί μεγάλη προσοχή το επόμενο διάστημα. Σε καμία των περιπτώσεων δεν πρέπει να εφησυχαστούμε. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι, γιατί είδαμε ότι τα δεδομένα δείχνουν τον πιο θερμότερο Ιούλιο όλων των εποχών. Προφανώς αυτή η κατάσταση και αυτή η εικόνα μας δημιουργεί δεδομένα με την κλιματική αλλαγή να έχει μπει για τα καλά στην εξίσωση. Από εδώ και πέρα, αυτές θα είναι οι συνθήκες, δηλαδή θα έχουμε ακραίες καταστάσεις, δεν θα έχουμε μία μέση εικόνα ή θα πάμε σταδιακά προς μία τέτοια παγιωμένη, να το πω έτσι, κατάσταση με πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Πράγματι, και από το δίκτυο των μετεωρολογικών σταθμών της μονάδας ΜΕΤΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, είδαμε κυρίως στην Ανατολική και Νότια χώρα είχαμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες από την αρχή του δικτύου ουσιαστικά. Το δίκτυο, να τονίσουμε, ότι είναι μόλις 14 χρονών, οπότε δεν μιλάμε για βάθος πολλών ετών. Ωστόσο, ο μετεωρολογικός σταθμός του Θησίου στην Αθήνα, που έχει αρχείο εδώ και σχεδόν 160 χρόνια, μιλάμε για τις υψηλότερες θερμοκρασίες που σημειώθηκαν ποτέ στο συγκεκριμένο μετεωρολογικό σταθμό. Ήταν ο θερμότερος μήνας που έχει καταγραφεί ποτέ στο μετεωρολογικό σταθμό του Θησίου. Αυτό φυσικά εντάσσεται στην όλη κατάσταση που βιώσαμε τις προηγούμενες 15 ημέρες λόγω του σημαντικού επεισοδίου καύσωνα και φυσικά εντάσσεται φυσικά και στην κλιματική αλλαγή. Να τονίσουμε ότι αυτό που είχε τονίσει η επιστημονική κοινότητα εδώ και πάρα πολλά χρόνια ήταν ότι αναμέναμε ουσιαστικά αύξηση της συνόδευσης εμφάνισης επεισοδίων καύσωνα, η μεγαλύτερη ένταση τους και η διάρκεια τους να αυξηθούν. Αυτό είναι που βιώσαμε και φέτος, το βιώνουμε τα τελευταία χρόνια όλο και πιο έντονα, όχι μόνο στην δική μας γωνιά φυσικά να τονίσουμε, απλά φέτος ήμασταν και εμείς υπό την επιρροή ενός τόσο ακραίου σημαντικού καύσωνα. Αυτό ουσιαστικά που είδαμε και φέτος αποτελεί μια εικόνα από το μέλλον, μιας και αναμένουμε ουσιαστικά τέτοια επεισόδια καύσωνα να γίνονται όλο και πιο συχνά.
Οπότε αυτό σίγουρα είναι πάρα πολύ, ας το πούμε, εξαιρετικά προειδοποιητικό, τουλάχιστον για την όλη κατάσταση. Έτσι. Κύριε Παπασιλείου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Κρατάμε αυτές τις εκτιμήσεις, κρατάμε και την ανησυχία σε εισαγωγικά ή όχι τον προβληματισμό που υπάρχει. Μακάρι να πάνε τα πράγματα καλά, να περάσει όσο το δυνατόν πιο φυσικά το καλοκαίρι, να το πω έτσι. Καλή συνέχεια.